σε μια συγκυρία που η χώρα ανακάμπτει. Η ανάκαμψη δεν περιορίζεται μόνο στον τουρισμό, αρχίζει και γενικεύεται, εδραιώνεται και αποτελεί επομένως ένα δεδομένο πάνω στο οποίο όλοι και όλες μπορούμε να σχεδιάσουμε το μέλλον μας. Ταυτόχρονα η χώρα βγαίνει από τα μνημόνια, κλείνει μια επώδυνη για το λαό μας ιστορική περίοδος. Μας θύμισε ο Περιφερειάρχης το 2015 και τη συζήτηση για το ΦΠΑ, είναι γνωστό ότι δεν ήταν επιλογή μας η ρύθμιση αυτή. Βγαίνουμε από τα μνημόνια με έναν τρόπο συμφωνημένο με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς και γι' αυτό είναι άχαρος, θα έλεγα, και μίζερος ο ρόλος όσων επιχειρούν ακόμα και τούτη την ώρα να κινδυνολογήσουν. Διότι, όπως είπα, ο τρόπος με τον οποίο βγαίνουμε είναι συμφωνημένος με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Βγαίνουμε με ισχυρά αποθέματα, τα οποία μας επιτρέπουν να είμαστε σίγουροι πως ό,τι και αν συμβεί στις διεθνείς αγορές, εμείς τις ανάγκες μας θα τις καλύψουμε. Βγαίνουμε με μια ρύθμιση για το χρέος την οποία αναμένουμε, να είναι και αυτή ολοκληρωμένη μέχρι τις 21 του Ιουνίου. Και κυρίως βγαίνουμε με ένα σχέδιο ανάπτυξης, που είναι δικό μας σχέδιο. Είναι σχέδιο το οποίο σωματώνει πορίσματα εκτός των άλλων και των συνεδρίων που έγιναν ως τώρα σε όλη τη χώρα. Βγαίνουμε από τα μνημόνια με ένα σχέδιο το οποίο εξασφαλίζει την επίτευξη των συμφωνημένων δημοσιονομικών στόχων και το οποίο όμως ταυτόχρονα προβλέπει ότι από το 2019 και μετά θα δημιουργείται ένας δημοσιονομικός χώρος που χρόνο με το χρόνο θα αυξάνει, δηλαδή ένα περιθώριο με το οποίο θα μπορούμε να κάνουμε στοχευμένες φοροελαφρύνσεις και επίσης να ενισχύσουμε περισσότερο την υγεία, την παιδεία, το κοινωνικό κράτος. Με τον πρόεδρο του Ευρωκοινοβουλίου Αντώνιο